Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια της εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω όπως μπορείτε να μας βλέπετε διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tvpavla10.gr. Να καλωσορίσουμε σε αυτήν την ενότητα τον κύριο Χρήστο Τσόλα, πρόεδρος Ομαρχής Επιτροπής του ΛΑΟΣ. Να σας καλωσορίσω. Καλησπέρα κύριε Χρήστο. Σας ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή δύναμη σε αυτή την σύντομη με πολλές ιδιορυθμίες προεκλογική περίοδο. Και να ξεκινήσω από το ζητούμενο, αν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ στο νομό Τρικάλων και πότε αναμένεται η ανακοίνωσή του. Αφού πω πρώτα πολλά χρόνια πολλά και στους τηλεθεατές μας και σε εσάς προσωπικά και να κάνω τις πιο καλές ευχές, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το δικό μας ψηφοδέλτιο έχει ήδη κλείσει. Θα ανακοινωθεί πιστεύω ή σήμερα το αργότερο αύριο και θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στα Τρίκαλα. Και είναι μια τακτική αυτή του Προέδρου, οπότε πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι αύριο θα είναι τα ονόματα στη διάθεση του κοινού. Πώς και υπάρχει έτσι αυτή η μικρή, θα έλεγα, καθυστέρηση να θεωρήσουμε ότι είναι αποτέλεσμα ζυμώσεων ή δυστοκίας στη συγκρότηση ψηφοδελτίου? Πιο πολύ είναι αποτέλεσμα ζυμώσεων, από ό,τι τουλάχιστον έχω συζητήσει και με άλλους συναγωνιστές από άλλους νομούς. Γίνονται πάρα πολλές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε με πολλούς ανθρώπους επίσης μέχρι την τελευταία στιγμή. Οπότε γι' αυτό και αυτή η μικρή καθυστέρηση. Αλλά πιστεύω ότι οι επιλογές τελικές θα είναι οι καλύτερες που μπορούσαν να γίνουν. Να πούμε πως σε κεντρικό επίπεδο είχαμε την προσχώρηση στο ΛΑΟΣ του γνωστού εκδότη και δημοσιογράφου κ. Γιώργου Κίρτσου, αλλά και της τηλεπερσόνας, θεατροπερσόνας και όχι μόνο, της κυρίας Βάνας Μπάρμπα. Θα ήθελα εγώ να μου σχολιάσετε αυτές οι δύο έτσι εντός εισαγωγικών λέξεις μεταγραφές, αλλά αν τυχόν αναμένονται και άλλες έτσι αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά του κύριου Καρατζαφέρη. Όσον αφορά τον κύριο Κίρτσο, εγώ πιστεύω είναι κοινή παραδοχή όλων των όσων ασχολούνται με τα κοινά και με την πολιτική, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κοσμούσε το οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο και στο οποιοδήποτε κόμμα. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και του Προέδρου προσωπικά, όπου μπόρεσε να εντάξει στις τάξεις μας και στις γραμμές μας έναν καταξιωμένο δημοσιογράφο και έναν καταξιωμένο εκδότη. Σε αυτό βέβαια, να πω αν μου επιτρέπετε, είναι πραγματικά πολύ έγκυρος, θα έλεγα, ο δημοσιογράφος κ. Κίρτσος και πολλές από τις απόψεις του μπορώ να πω ότι και έχουν ευρύτατη αποδοχή, αλλά και έχουν επαληθευτεί και πολλές προβλέψεις του. Να θυμίσω βέβαια ότι ο κύριος Κίρτσος στα νεανικά του χρόνια ήταν στέλεχος της ΚΝΕ. Και οφείλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια διαδρομή που για πολλούς μπορεί να θεωρηθεί και έκπληξη, από που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Δεν είναι μόνο για τον κύριο Κίρτσο, αλλά φέρουμε αλλά ουδέποτε έχουμε κρύψει και ότι είμαστε ένα κόμμα πολύ συλλεκτικό, αλλά και όποιος πάει εντάσσεται στις δικές μας γραμμές αποδέχεται αυτά που λέμε εμείς, όχι αυτά που έλεγε αυτός κάποια στιγμή. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Μπάρμπα, το συζητάγαμε και πριν και σε διαφορετικό τόνο και στυλ. Μπαίνει ένα θέμα. Εγώ θεωρώ ότι το να δεχόμαστε επιθέσεις ή κριτική για την επιλογή μας στο όνομα της κυρίας Μπάρμπα, θα πρέπει να το σκεφτούμε όμως ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν παρόμοια πρόσωπα από το χώρο του καλλιτεχνικού εντός εκτός εισαγωγικών. Δεν βλέπω όμως εκεί πέρα να υπάρχει τόσο έντονη επίθεση, να πω και ονόματα αν θέλετε, άλλων πολιτικών χώρων. Αν μπαίνει θέμα κατά πόσο θα πρέπει να συμμετάσχουν άνθρωποι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων από το χώρο του καλλιτεχνικού ή του θεάματος, αυτό είναι θέμα που θέλουμε και το συζητήσουμε. Διακομματικά ενδεχομένως ή ο καθής από μόνος του. Αλλά στην παρούσα φάση δεχόμαστε πιστεύω μια δικαιολόγηση. Καλά, είναι ρατσιστικό να απογορεύσει κάποιον. Είναι ρατσιστικό. Για ποιο λόγο να πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να πιστεύει. Βέβαια μπορεί κανείς όμως να κρίνει και τις επιλογές. Δηλαδή δεν μπορείς να απαγορεύσεις να βάλει κάποιος ψηφοδέλτια καλλιτέχνες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά από την άλλη μεριά μπορείς ως Έλληνας πολίτης ή ως δημοσιογράφος, αλλά να μείνω ως Έλληνας πολίτης, να κριτικάρεις τις επιλογές που κάνουν οι αρχηγοί και τα άτομα τα οποία επιλέγουν. Όπως και βέβαια από εκεί και πέρα είναι θέμα του καθενός. Είναι θέμα πολιτών. Και όπως έλεγε και ο Γιάννης Βούρος, που αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πολιτεύεται ο άνθρωπος, στην εκπομπή του εσύ αποφασίζεις. Οπότε είναι θέμα των πολιτών να αποφασίσουν και να κρίνουν αν αυτές οι επιλογές των κομμάτων και των ηγεσιών τους είναι κατάλληλες. Από ό,τι έχει δείξει πάντως η ιστορική διαδρομή όλων των πολιτικών δυνάμεων, τιμούνται αυτές οι υποψηφιότητες σε γενικές γραμμές. Είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Εδώ, βέβαια, οι πολίτες τους ψηφίζουν όμως. Υπάρχει θέμα αναγνωρισιμότητας, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο άλλος. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
προτεραιότητά του. Απλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ενδεχομένως να το δούμε και να το συζητήσουμε γενικότερα πώς είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σύστημα και αν αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι μια της αδυναμίας του ή ένα από τα πλεονεκτήματά του που υπάρχει. Για πέστε μου λίγο τώρα, όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα που το τελευταίο αυτό σχολίαζα σήμερα, δίνει το λόγο. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκοπήσεις. Τελικός κριτής είναι ο λαός και η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή που θα αρχίσει να βγαίνει όταν θα κλείσουν οι κάλπες της 6ης Μαΐου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως όλες σχεδόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το λαός να έχει πολύ μικρά ποσοστά σε σχέση με όλες οι προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και εθνικές και σε επίπεδο άλλων εκλογών. Είναι οριακά πάνω από το 3% σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις. Χωρίς αναγωγή στις περισσότερες πάνω από το 3%, οπότε με αναγωγή πάει πολύ, πολύ παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, και το έχω πει και σε εσάς πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, αλλά το έχω πει γενικώς πολλές φορές δημόσια, όταν οι δημοσκοπήσεις ήταν καλές για εμάς, εντός εισαγωγικών καλές, δεν τις σχολιάζω. Γιατί στρώνε αξιόπιστες. Με ποια είναι αναξιόπιστη. Όταν απαντάει, αρνείται να απαντήσουν οι 3 στους 10, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Όταν έχει να αποφάσει τόσο μεγάλο όγκο ψηφοφόρων και συμπολιτών μας, δεν γίνεται να εξαγάγεις τέτοιο συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση, δείτε το όμως διαχρονικά, οι δημοσκοπήσεις πάντα μας έδιναν χαμηλότερα νούμερα από αυτά που παίρναμε. Οπότε δεν τις θεωρώ αυτή τη στιγμή καθόλου αξιόπιστες. Όπως το είπατε και εσείς, το λέω και εγώ, ότι η κάλπη είναι ο τελικός κριτής. Εγώ αυτό που λέω, βλέπω την κοινωνία. Εγώ βλέπω ότι στα γραφεία μας έχονται και γίνονται νέα μέλη και νέοι άνθρωποι. Και δεν το λέω επικοινωνιακά ούτε προπαγανδιστικά. Το λέω γιατί το βιώνω αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένετε να ανεβείτε σε ποσοστά σε αυτές τις εκλογές. Αντίθετα, όμως, επαναλαμβάνω, όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα είστε. Οι εκτιμήσεις μπορεί να δείχνουν ότι θέλουν. Το θέμα είναι τι θα πει ο κόσμος και τι θα πει η κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι αυτά που έχουμε προσφέρει εμείς, αυτά που έχουμε βάλει στην ατζέντα μέσα, η στάση μας η γενικότερη. Από τον κόσμο σε γενική γραμμή έχει εκτιμηθεί. Είμαστε πιο σοβαροί από όλους, αν το θέλετε και έτσι. Είμαστε αυτοί που μιλάγαμε για θέματα. Άκουγα πριν έρθω στο στούντιο, στον Τηλεθάλαμο, την εισαγωγή σας για το θέμα των μεταναστών. Συγγνώμη, όταν τα λέγαμε αυτά πριν από πόσα χρόνια εμείς, τι μας λέγανε, ακραίους, φασίστες. Κόστος πολιτικό υποτίθεται θα είχαμε μεγάλο. Δεν μιλάγαμε. Ούτε λίγο ότι που λέει να πάρουμε και από ένα αυτόματο και να δούμε κανένα θα μετανάστη. Μπούμε... Να τους απελάσουμε. Ναι. Όταν βάζαμε όμως θέμα μεταναστευτικό θέμα εμείς, κύριε Πίσα, πώς μας αντιμετώπιζε το όλο πολιτικό σύστημα, ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα, ότι κινδυνολογούμε, ότι είμαστε ακραίοι και ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε γιατί είμαστε ρατσιστές. Και έχετε συγγνώμη. Να τελειώσω λίγο. Άλλο να βάζουμε μεταναστευτικό ζήτημα. Κι άλλο να θεωρούμε, αν θέλετε, ανθρώπινα σκουπίδια ή απόβλητα αυτούς οι οποίοι έρχονται κάτι για μια καλύτερη μέρα. Είχαμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση που μίλαγε για ποσόστοση. Είχαμε καταθέσει ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Είχαμε ζητήσει από πολλά χρόνια να φύγουμε από τη συνθήκη Δουβλίνο 2. Είχαμε ζητήσει πάρα πολλά πράγματα, τα βάλαμε στο τραπέζι, ακούσαμε τα όσα ακούσαμε. Αυτά και ξαφνικά. Ο κ. Καρατζαφέρης και όταν ήταν ευρωβουλευτής. Βεβαίως. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας υπενθυμίζω ότι μαζεύαμε υπογραφές, μαζεύσαμε 600.000 υπογραφές συμπολιτών μας να γίνει δημοψήφισμα για τον νόμο που θέλει να καταργήσει ο κύριος Σαμαράς για την ηθαγένεια των αλλοδαπών. Και ένα σειρά θεμάτων τέτοιων. Εκεί πέρα ουδείς είπε για μας καλό λόγο. Όλοι μας έβριζαν. Τώρα ανακαλύπτουν αυτό που λέγαμε εμείς και λένε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Χαίρομαι πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι που αδυνατούσαν να βρουν αυτό το πρόβλημα και να το επιλύσουν, δεν μπορούν να το επιλύσουν και τώρα. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ποιος το έλεγε από την αρχή αυτό. Με συγχωρείτε, οι διαφωνίες είναι στο πώς κανείς αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, ναι, και το πώς επιχειρεί να το λύσει. Αυτό που προτείνετε σήμερα είναι λύση. Δηλαδή. Με ρωτάτε. Όχι. Εγώ έχω εκφράσει απόψη μου και λέω ότι αυτό είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Τουλάχιστον. Και σε καμία περίπτωση και δεν θα λύσει το θέμα. Και δεν εφαρμόζεται. 100%. Και δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, ναι, θα πάρουμε 30.000 ανθρώπους, επί συνόλου 2 εκατομμυρίων, θα τους βάλουμε σε στρατόπεδα και το υπόλοιπο 1.970 θα περιφέρεται στη χώρα. Εάν δεν ασκηθεί σοβαρή, υπεύθυνη και αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, που αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, κλείσιμο συνόρων και δεύτερον, μαζικές απελάσεις, έστω πολιτική απελάσεων, ώστε να ξέρουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί πλέον να σηκώσει άλλους ανθρώπους και να μην έχονται στη χώρα μας. Και μην θυμίζει τον κύριο Παυλόπουλο που έλεγε, για να το θυμόμαστε και όλα πλέον, ότι ευχαριστώ και καλωσορίζω στη χώρα μας τους μετανάστες και μας επιλέγουν. Γίνανε τρομακτικά λάθη στο συγκεκριμένο θέμα και έχει φτάσει σήμερα η χώρα να φιλοξενεί ανθρώπους που δεν μπορεί να τους φιλοξενήσει. Και όταν τα λέγαμε αυτά, εμείς ήμασταν ακραίοι. Συγγνώμη για το έντονο της φωνής μου. Παρακαλώ, καλά κάνετε. Συγγνώμη για το έντονο της φωνής μου. Και απολογούμε γι' αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν εντοπίζατε απλά αυτό.
που λέτε τώρα. Ολοκληρωμένη πρόταση καταθέσαμε. Και δεν ανακαλύψατε την Αμερική για το θέμα αυτό. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο θέμα ανακαλύψαμε την Αμερική. Είχατε ακραίες συμπεριφορές και απέναντι αυτών των ανθρώπων. Πείτε μου μια ακραία συμπεριφορά. Ανθρώπων. Μια ακραία συμπεριφορά, να μου πείτε, όχι δύο. Οι θέσεις σας δεν ήταν θέσεις για να λύσουν το ζήτημα μέσα από διάλογο, διαβούλευση, μέτρα τα οποία. Δεν θα φύγανε, αν θέλετε, ακόμα και αυτή την ανθρώπινη υπόθεση. Όταν λέγαμε ότι, ότι πρέπει στη χώρα να εφαρμοστεί ό,τι και στην Ευρώπη, δηλαδή ποσόστοση, πόσο 100 επί του πληθυσμού χρειαζόμαστε, 2-3%. Τώρα, επειδή, και μία από τον άλλον. Φλέγον θέμα. Μιλήσατε θέμα. Για πολιτική συνέπεια προηγουμένως και για θέσεις. Mm-hmm. Ποιες ακριβώς εννοείται, για να καταλάβω. Το γεγονός ότι χάλα μας έλεγε ο κύριος Καρατζαφέρης πριν φύγει από την κυβέρνηση, άλλα έλεγε μετά. Ποιο το άλλο. Μα με συγχωρείτε, ο κύριος Καρατζαφέρης, τώρα μην επανέλθουμε, τα είχα πει και άλλες φορές. Mm-hmm. Το πολιτικό τραμπολίνο που είδαμε και από τη μεριά του κύριου Καρατζαφέρη δεν έχει προηγούμενο. Όχι. Ο κύριος Καρατζαφέρης mm-hmm. ήταν αυτός που επέρετο ότι χάρη σε αυτόν mm-hmm. ήταν ο κουμπάρος, mm-hmm. ήταν ο προξενητής και έκανε το προξενιό, το συνοικέσιο και ήρθε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Σωστό. Αυτό έλεγε. Ναι. Και ξαφνικά, όταν είδε να μην του βγαίνουν τα νούμερα, το άλλαξε εντελώς. Κάτι σας διαφεύγει όμως. Τι μου με διαφέρει, δηλαδή, η κοινή λογική, ξέρετε, όχι, σας διαφέρει. Δεν αντέχει και σε οτιδήποτε μπορεί να ακουστεί. Όχι, είναι κοινή λογική. Ήταν από ο κύριος Καρατζαφέρης έλεγε ότι εγώ ήμουν αυτός που ανάγκασε να κάνει στο τραπέζι του Παπανδρέου και ο Σαμαράς και έφερα τον Παπαδήμου. Και να φύγει ο Παπανδρέου, το βασικό. Αυτό έλεγε. Και σας υπενθυμίζω λοιπόν. Τώρα και αλλάξουμε και τα δεδομένα. Εγώ θα σας πω δεδομένα. Δεν θα σας πω κάτι που δεν έχει λεχθεί παρασκηνιακώς ή από πίσω κάτω τραπέζι. Θα σας πω κάτι που έχει λεχθεί δημοσίως ενώπιον καμερών και τηλεοπτικών συνεργείων. Είναι η μέρα που είναι να μπούμε στην κυβέρνηση. Δήλωση του Καρατζαφέρη έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Πίσω του Άδωνης Γεωργιάδης, σημειωτέων. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά την εικόνα. Και λέει ο Καρατζαφέρης, μπαίνουμε στην κυβέρνηση αυτή με τρεις όρους. Πρώτος όρος, καμία μείωση μισθών και συντάξεων. Δεύτερος όρος, καμία εκόλυση εθνικής κυριαρχίας. Και τρίτος όρος, αντιμετώπιση του θέματος των μεταναστών. Με αυτούς τους όρους μπαίνουμε στην κυβέρνηση. Στη συνέχεια, και αυτό δημοσιεύθηκε το Σάββατο και θα το κοινοποιήσουμε σε όλο τον κόσμο με φυλάδια, απέστελνε επιστολές και στον Παπαδήμο και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, λέγοντας: κύριοι, αυτά που συμφωνήσαμε δεν τηρούνται. Αυτά που μου υποσχεθήκατε δεν τηρούνται. Και εκ των πραγμάτων. Εγγράφος, η μέρα όχι, εγγράφος. Δεν έχει τη δεύτερη δανειακή σύμβαση για να πει ότι φεύγω από την κυβέρνηση. Ακριβώς για το... Δεν τόσο χρονικό διάστημα αυτούς τους όρους που λέτε mm-hmm. ότι δεν τους είχαν τηρήσει οι υπόλοιποι, δεν τους έβλεπε. Μα αυτό το λέει εγγράφος. Κύριε, λοιπόν, κάνουμε λάθος. Κάνουμε λάθος, κάνουμε λάθος. Κάνουμε λάθος. Με φεύγω την αυτό έκανε όταν το πράγμα πήγε στο αδιέξοδο. Όταν φτάνουν στο σημείο τα δύο υπόλοιποι, οι δύο εκπρόσωποι των μεγάλων υπάρχει κομμάτων. Υπάρχει εκτίμηση που λέει ότι πήρε το καμπλάκι του και έφυγε όταν πήγε στο αδιέξοδο το ποσοστό κάθε άλλο. Του λαού. Όταν τα μηνύματα που έπαιρνε. Βέβαιος, να είστε βέβαιος ότι αν θα μέναμε στην κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις θα μας έδιναν αντιψήφιο νούμερο. Οι δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, όχι κάλπη. Και αυτό θα σας το εκμηνώσω ως εξής. Αυτή τη στιγμή το σύστημα διαπίστωσε αυτό που λέγεται στην Ελλάδα καπιστημένο πολιτικό και ο ξένος παράγοντας που λέγαμε κάποτε και ακόμα δυστυχώς υφίσταται, ότι ο Καρατζαφέρης είναι ανεξέλεγκτος. Και αυτό και δεν τον θέλουν. Είναι κάτι πολύ απλό. Και θέλουν πολιτικές δυνάμεις είτε ευκαιριακές είτε ακίνδυνες. Και αυτό είναι που γίνεται τη στιγμή αυτή. Με τα λεγόμενά σας είναι ένα είδος Δον Κιχώτη της πολιτικής, δηλαδή ο κύριος Καρατζαφέρης, ένας πολιτικός που πάει κόντρα σε όλους τα συστήματα και στα κατεστημένα του εσωτερικού και του εξωτερικού και χαλάει τη συνταγή. Αυτό να κατάλαβα καλά, μου λέτε. Επειδή τώρα με γνωρίζετε προσωπικά πολλά χρόνια. Αυτό να εισπράξω δηλαδή ως. Θα την απάντηση θα την πάρετε ως εξής. Επειδή θα πάρετε από μένα, εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Επειδή με γνωρίζετε πολλά χρόνια και ξέρετε και από πού έρχομαι πολιτικά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ανήκω σε ένα πολιτικό χώρο που ναι, είμαστε πολλές φορές Δον Κιχώτες. Και είμαστε πολλές φορές κόντρα στο σύστημα και είμαστε πολλές φορές που πάμε να χτυπήσουμε ανεμόμυλους με το κοντάρι μας. Και ποτέ δεν σκεφτήκαμε ούτε πολιτικό κόστος, ούτε πολιτικό μέλλον, ούτε οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Και αυτό τουλάχιστον και προσωπικά το ξέρετε για μένα. Και ανήκω σε ένα χώρο που σκέφτεται ενίοτε και έτσι. Και ευτυχώς που σκεφτόμαστε κι εμείς έτσι. Κάποιοι από εμάς τουλάχιστον. Από το πολιτικό σύστημα εννοώ έτσι. Να υποθέσω δηλαδή ότι διεκδικείται όσον αφορά αυτού του είδους τα ζητήματα. Δεν θα έλεγα αλάθητο, αλλά αλάθητο το δικαίωμα να είστε εσείς κόντρα σε όλους τους άλλους που εκφράζουν αυτού του είδους την παραφωνία. Αυτό μου λέτε τώρα. Ναι, σας το λέω. Με κάθε θάρρος σας το λέω. Και δεν το λέω. Δεν θα το σχολιάσω. Το σχολιάζουν αυτοί που μας βλέπουν. Μάλιστα. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα, πώς φαντάζεστε ότι θα πάμε μέχρι τις εκλογές και άλλα και την επόμενη μέρα.
πιέζεται το κόμμα του ΛΑΟΣ. Από τη μια μεριά από τον κύριο Καμένο, γενικά είναι στον ίδιο χώρο. Είναι. Από άκρα-άκρα δεξιά έρχεται η Χρυσή Αυγή, η οποία δημοσκοπικά πάντα όχι απλά μπαίνει στη Βουλή, αλλά είναι και με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το ΛΑΟΣ. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω ότι αυτό λένε τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα. Στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, η Δημοκρατική Συμμαχία. Γενικά, αν λάβει κανείς υπόψη και την γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος, πιέζεται η πολυκατοικία, η οποία τώρα απέκτησε, παλιά ήταν το μεγαλύτερο μέρος του Νέα Δημοκρατία, ένα μικρό κομμάτι ΛΑΟΣ, απέκτησε και άλλους συγκάτοικους, ανεξάρτητους Έλληνες, Δημοκρατική Συμμαχία. Mm-hmm. Μαζευτήκατε πολύ. Λοιπόν, πού ακριβώς θα είστε εσείς? Καταρχήν, λύστε μου μια απορία, αν μπορείτε. Ο κύριος Καμένος τον εντάσσεται στο γενικότερο χώρο της δεξιάς. Από εκεί προέρχεται. Τώρα δεν ξέρω αν αύριο θα. Όχι. Αν δεν κάνω λάθος, συνεργάζεται με τον κύριο Δημαρά. Έχουν κοινή κάθοδο στις εκλογές. Καλά, τώρα μην μου λέτε κάτι τέτοιο. Γιατί όχι, εσείς, όχι. Τώρα, μισό, είναι, έχετε είναι, μέσα, είστε πολύ συλλεκτικός χώρος. Έχετε δηλαδή και. Υπάρχει μια διαφορά βασική. Από την δεξιά, από την άκρα δεξιά. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Προεβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Σωστά, δηλαδή, ναι, και πολλούς έχουμε και δεν έχουμε. Αλλά οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν σαφώς δηλαδή, τις κινήσεις. Όχι, λοιπόν, το λίγο. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Άλλο εντάσσω στον κομματικό μου σχηματισμό στελέχη που προέρχονται από άλλες πολιτικές δυνάμεις και άλλο κάνω κοινή κάθοδο εκλογική με συγκεκριμένη πολιτική δύναμη. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Δεν είναι, έρχεται κάποιος ή πάει κάποιος. Είναι ότι κόμμα συγκεκριμένο συνεργάζεται με ένα άλλο κόμμα. Κάνουν κοινή κάθοδο. Ένα κόμμα το οποίο. Δεν έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα. Σαφώς. Όχι. Το ερώτημα, ναι. Το ερώτημα που βάζω εγώ είναι ναι. Ο ιδεολογικός δηλαδή, προσανατολισμός. Δηλαδή, αν έφυγε από την πολυκατοικία ο κ. Καμένος. Όχι, άλλο λέω. Προφανώς παραμένει. Όχι, άλλο λέω. Λέω, ο ιδεολογικός προσανατολισμός ποιος είναι. Είναι δεξιά, είναι αριστερά, είναι κέντρο, είναι όλα μαζί. Τι είναι. Αυτό είναι το ερώτημά μου προς τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ιδεολογικό, κατά τη γνώμη μου. Το δεύτερο, που αφορά τουλάχιστον τη Χρυσή Αυγή, εξ όσων γνωρίζω. Οι άνθρωποι αυτοί ασπάζονται τον εθνικό σοσιαλισμό και θαυμάζουν τον Αδόλφο Χίτλερ. Δικαίωμά τους. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες, ειδικά ο ελληνικός λαός, ανακάλυψε τη μαγεία του εθνικού σοσιαλισμού και του εθνοφιλετισμού και αποφάσισε τώρα λόγω της κρίσης να γίνουν εθνικοί σοσιαλιστές. Και δεν τους θεωρώ καν σε καμιά πολυκατοικία, τους θεωρώ κάτι τελείως διαφορετικό κομμάτι εκτός κοινοβουλευτικού τόξου. Ότι μετέχουν στην πολυκατοικία, ήμουν και εγώ σαφή. Έτσι. Είναι κάτι εκτός κοινοβουλευτικού τόξου που πάει να μπει με στο τόξο αυτό. Ναι, ναι. Είχε ως βασικό ένικο την ιδιοκτήτη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κομμάτι διεκδικούσε με αξιώσεις και πήρε ο κύριος Καρατζαφέρης. Και τώρα λέω ότι από τον ίδιο χώρο μέσα στην ίδια πολυκατοικία οι δύο έγιναν τέσσερας. Αυτό είναι και ένα τώρα, δείγμα υγείας. Τώρα, αν ο κ. Καμένος πήρε μαζί του και τον κύριο Δημαρά γιατί είχε βρει χώρο διαμέρισμα, άρα χώρο ταξικά είναι δικό του θέμα. Ενδεχομένως βρήκε άλλο οικόπεδο προφανώς. Εγώ το πιστεύω ο άνθρωπος. Δεν είναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι. Εκεί όμως θέλω να πω που είχατε έναν έτσι. Μονοπόλιο. Ρόλο όχι πρωταγωνιστικό αλλά πολύ σημαντικό. Ξαφνικά δεν είστε οι μοναδικοί. Και δημοσκοπικά τουλάχιστον σας έχει προσπεράσει και ο κ. Καμένος. Κάτι από τον κ. Καμένο θα δούμε και τη βράδυ των εκλογών. Αλλά θεωρώ κάτι άλλο ότι. Το ενδιαφέρον το πολιτικό και το ιδεολογικό αφορά κυρίως το μετεκλογικό σκηνικό. Ασχέτως και στις πολιτικές ναι, δυνάμεις. Να πούμε λίγο για την επόμενη μέρα, αλλά έτσι τώρα ναι. Λέω με βάση πάντα. Θα κριθούμε όλοι. Πώς ακριβώς θα πορευτείτε. Θα κριθούμε όλοι. Δηλαδή θέλω να πω, ο αγώνας σας, ο εκλογικός, τι στόχο θα έχει. Αφενός με την ενδυνάμωση του κόμματός μας. Το σημαντικό. Επαναλαμβάνω, επειδή βλέπω μια έντονη συμπίεση μέσα σε αυτόν τον χώρο. Δεν να περιμένουμε να δούμε. Επιθέσεις εντός εισαγωγικών λέξη εναντίον Νέας Δημοκρατίας, Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Δημοκρατικής Συμμαχίας. Θα είναι δηλαδή έτσι ένα πολλαπλό μέτωπο. Αυτό προσπαθώ να ανοιχνεύσω. Σίγουρα θα υπάρχουν συγκρούσεις όλοι εναντίον όλων. Αυτό είναι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα ισχύσει. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο στην κάλπη θα φανεί τελικά. Τι εκτιμήσει θα κάνει ο ελληνικός λαός και ποιες προτάσεις πολιτικές θα εκτιμήσει και στάσεις κυρίως θα εκτιμήσει πολιτικές. Από εκεί πέρα, κοντή γιορτή είναι η Κυριακή, οπότε μέχρι σε 15 μέρες, 18 πώς είναι, θα ξέρουμε. Ο αδερφός του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Λεωνίδας Γεωργιάδης, θα είναι σε ψηφοδέλτια. Δεν το γνωρίζω. Θα φάνει, φαντάζομαι, αύριο. Αλλά θα φάνει αύριο, φαντάζομαι, που θα ανακοινωθούν ή σήμερα. Θα δούμε. Για πέστε μου λίγο τώρα και για την επόμενη μέρα. Όλα δείχνουν ότι ανεξάρτητα με το τι θα ήθελε ο κ. Σαμάρας ή ο κ. Βενιζέλος.
Αυτοδυναμία δεν φαίνεται να υπάρχει στο ορίζοντα. Είναι καλό αυτό. Ποια θα είναι η θέση του λαός την επόμενη μέρα? Η θέση του λαός την επόμενη μέρα με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι ότι με ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάστηκαν επί 38 χρόνια και απέτυχαν, γιατί τη χώρα την οδήγησαν αυτοί στο χάλι που είναι. Δεν την οδήγησαν Καρατζαφέρης, την οδήγησαν αυτοί που κυβερνήσαν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που φέραν τη χώρα σε αυτό το χάλι και που θέλουν πάλι να ξαναδιοικήσουν. Άλλωστε, ο κ. Καρατζαφέρης είναι εκτός συστήματος, είναι. Δεν κυβέρνησε ο κ. Καρατζαφέρης. Τώρα, αν θέλετε, ότι επειδή όταν ήταν ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος και εκδότης που στήριζε τον χώρο της δεξιάς. Και απεχώρησε. Δεν είναι δηλαδή και απεχώρησε πριν δεκαετίες. Αλλά επειδή όλοι κρινόμαστε σε αυτό το χώρο, εδώ σε αυτή την χώρα, λέω απλά ότι δεν ήρθε και αυτός με παρθενογέννηση, κ. Τσόβα. Ήταν μέλος ενός συστήματος. Έχει λάβει κυβερνητική απόφαση κριτικάρισε μια εξουσία. Όμως δεν ήρθε με παρθενογέννηση. Ξέρετε τι γίνεται όμως. Ξέρετε τι γίνεται. Ξαφνικά σε αυτήν εδώ τη χώρα ανακαλύψαμε όλοι ότι τώρα πρέπει να περάσουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Να σας πω. Εμφανίστηκε πήγε ένας Τζοχατζόπουλος, να το ρίξουμε σταθερία και όλοι οι υπόλοιποι ξέρετε είναι. Επειδή σας άκουγα, αλλήμονο αν θεωρήσουμε ότι είναι μόνο Άκης Τζοχατζόπουλος ο υπεύθυνος. Και τώρα, μόνο, δηλαδή, η καραμέλα και για σας το αναφέρατε, υπέγραψε ένα ολόκληρο κυβερνητικό συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στη συγκεκριμένη για τα υποβρύχια σύμβαση και οι υπόλοιποι είναι στην απέξω. Και ταλαιπωρείται ο Άκης. Δηλαδή τώρα κάποια κάπου έχετε. Να σας πω, δεν λάθουμε κιόλα. Φαντάζομαι, αν δεν με βλέπετε, κατά τη σύμπτωση έχουμε τις ίδιες ιδέες. Σας είπα πριν και συμφωνήσα απόλυτα μαζί με αυτό που λέγατε. Εντάξει. Αλλά, ξέρετε, τώρα, αυτό που είπατε και για τον Καρατζαφέρη, μην το κλείσουμε. Ο Καρατζαφέρης εξελέγει βουλευτής του 1993, αν δεν απατώμε. Όταν δεν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Και απεχώρησε το 2000. Άρα, αυτό σημαίνει τι? Ότι πρώτον δεν έλαβε καμία κυβερνητική απόφαση, ήταν αντιπολίτευση εκ των πραγμάτων, και στη συνέχεια όταν είδε το χάλι που επικρατεί, που ήρθε στο προχώρη, το απεχώρησε. Δεν έχει πάρει δηλαδή κάποια κυβερνητική απόφαση η οποία να πει οδηγώ τη χώρα εκεί. Ήταν στην αντιπολίτευση. Στη διακυβέρνηση Παπαδήμου. 80 μέρες. Ότι επί 80 μέρες δηλαδή οφείλεται στο χάλι της χώρας. Δεν έχουμε μετρήσει τις μέρες. 80 μέρες είναι. Αλλά ήταν οι μέρες που λοιπόν, ιδιαίτερα κρίσιμες. Ωραία. Εάν αυτές οι 80 μέρες λοιπόν είναι που οδηγήσαν τη χώρα στο χάλι που υπάρχει, εγώ να αναλάβω τις ευθύνες που μας αναλογούν για αυτές 80 μέρες. Αναρωτιέμαι όμως. Αυτό έχει ο καθένας το μερίδιο ευθύνης. Αναρωτιέμαι όμως αυτοί που κυβερνήσαν 38 χρόνια τι μερίδιο ευθύνης έχουν. Πολύ μεγαλύτερο. Έτσι. Μιλάμε τώρα για πράγματα τρελά. Πολύ μεγαλύτερο. Για να πούμε. Απαλήφθη τις ευθύνες αλλωνών. Ήταν ο κ. Παπαδήμου, ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με συγκεκριμένο θέμα να κάνει. Με προξενητή τον κύριο Καρατζαφέρη. Σωστό. Το οποίο ξέφυγε. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι ο ίδιος. Μα και εγώ το λέω. Βάζοντας έλεγε ότι εγώ έκανα αυτή την κυβέρνηση. Σκέφτεστε. Άρα έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα αποτελέσματα της κυβέρνησης Παπαδήμου στον ελληνικό λαό. Σκεφτείτε λοιπόν. Δεν θα το ξεχάσουμε. Και πολύ ωραία. Επειδή πιθανότητα να μην σα βολεύει εσά εκλογικά. Όπω δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη στάση Παπανδρέου, Σαμαρά και των υπολείπων. Ωραία. Γιατί λοιπόν και το αναφέρατε. Για να συγκρίνουμε. Απλό είναι το θέμα. Ωραία. Για να συγκρίνουμε λοιπόν στάσεις, θα σας πω το εξής. Αν θυμάστε τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά εκείνες τις μέρες, είναι εμένα δεν με νοιάζει το πρόσωπο πολύ. Όποιον και να βάλουμε ένα πρωθυπουργό να τελειώνουμε. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι. Φυσικά. Είναι. Λοιπόν, για σκεφτείτε λοιπόν, αντί για τον Παπαδήμο, που του κατηγορείται και εγώ τον κατηγορώ σε πολλά πράγματα για μια σειρά πραγμάτων, να ήταν ο κύριος Πετσάλνικος να κάνει διαχείριση με τη Μέρκελ και με τον Παρόζο και με τον οποιονδήποτε, ή η κυρία Έλσα Παπαδημητρίου. Έλεος. Και έβγαινε ο αρχηγός αντιπολιτεύσεως και να λέει αυτό το πράγμα τώρα. Δεν με νοιάζει ποιος ήταν ο πρωθυπουργός, βάλτε ένα πια να τελειώνουμε. Και να έχουμε τον Παπαδρέο, τον Γιώργο, ναι, να λέει να βάλουμε τι ήταν η κυρία Παπαδημητρίου ή Ταντάκου. Είστε πολύ έξυπνος και πολύ έμπειρος. Μην περνάτε μέσα από παραμορφωτικούς καθρέφτες. Όχι, λέω κάτι που δεν έγινε. Με τεθλασμένες γωνίες. Λέω κάτι που δεν έγινε. Αυτό επαναλαμβάνω. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το γεγονός ότι ο κύριος Καρατζαφέρης, θα το ξαναπώ, έγινε και μας έλεγε ότι χάρη σε μένα έγινε κυβέρνηση Παπαδήμου. Άρα λοιπόν, τώρα που θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό των επιτευγμάτων εντός ή εκτός εισαγωγικών της κυβέρνησης Παπαδήμου, από την οποία αποχωρήσαμε. Αφού πρώτα όμως, επαναλαμβάνω, εσείς φτιάξατε το συνεκέσιο και κάνατε ουσιαστικά για εσάς να κουμπάρει στο γάμο. Χάλασε η προξενιά. Εντάξει, δεν χάλασε η προξενιά. Υπήρχε διαζύγιο συνεκτικό. Ο γάμος έγινε και μετά υπήρχε διαζύγιο. Τι να κάνουμε. Αλλά τα πεπραγμένα του γάμου, στα πεπραγμένα του γάμου έχουν συμμετοχή όλοι, άρα και μερίδιο ευθύνης, θετικό ή αρνητικό, όλοι συνέβαλαν σε αυτό. Και συμφωνώ. Εσείς είχατε καθοριστική εγώ συμβολή. Εγώ το είπα. Μα το είπα πρώτος εγώ αυτό. Έτσι, το πράγμα. Λοιπόν, αλλά έβαλα όμως σε αντιπαράθεση και ποια ήταν η εναλλακτική πρόταση. Πετσάλνικος Παπαδημητρίου. Καλώς. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Καταγράφηκε, το λέω εγώ. Ναι, λοιπόν.
Άρα, πέστε μου λίγο για την επόμενη μέρα και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και πάλι κατά τη διάρκεια της περίοδου. Πώς ακριβώς θα βλέπετε να πορεύετε όλο την επόμενη μέρα? Θα είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με όποια κόμματα και να βγουν? Αποκλείεται από την αρχή κάποιους? Κοιτάξτε, οι συνεργασίες οι οποίες προβλέπουν κυβερνητικές συγκλήσεις. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο περιθώριο κυβερνητικών συγκλήσεων. Δηλαδή, εγώ δεν διανοούμαι ότι θα εφαρμόσουμε την αναστατική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα, εντός ή εκτός πολυκατοικίας. Δεν διανοούμε, για να το πω δηλαδή. Δεν διανοούμε ότι θα αλλάξει στάση το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία για τα εθνικά θέματα και αυτά τα πράγματα όλα. Έτσι, οπότε υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, χαοτική θα έλεγα. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα γίνουν κάποιες συνεργασίες από μέρους μας τουλάχιστον. Και με τις συγκεκριμένες πολιτικές ηγεσίες, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες, και το πολιτικό δυναμικό αυτών των κομμάτων, έτσι όπως είναι επίσης διαμορφωμένο. Να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και απολογούμε και το έντονο της φωνής, αλλά ήταν αποκεκτημένη ταχύτητα. Δεν ήταν απολύτω. Παρακαλώ. Ήσασταν όπως πάντα ευπρεπέστατος και κατατοπιστικός στα λεγόμενά σας. Να σας ευχηθώ και πάλι καλή δύναμη και καλό κουράγιο, γιατί ως πρόεδρος Νομαρχής Επιτροπής θα αναλάβετε το μεγάλο φορτίο της προεκλογικής περίοδου σε τοπικό επίπεδο. Φαντάζομαι να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στους προσωπικούς σας φίλους, τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ανεξάρτητα αν δεν είναι όχι, πια στο κόμμα σας. Το λέω ανοιχτά, δεν εύχομαι καμία επιτυχία στους συγκεκριμένους δύο. Προσωπικά να είναι καλά οι άνθρωποι. Μα με υγεία φίλοι. Και εξακολουθούν να είναι σε επίπεδο όχι, προσωπικό. Πέρα, ναι. Σε επίπεδο δηλαδή, ιδεολογικό. Έστω και υπό την έννοια της αυρότητος, της πολιτικής, θα έλεγα, ευγένειας, δεν τους εύχεστε καλή επιτυχία? Όχι. Μάλιστα. Είστε σαφείς, χαίρομαι γι' αυτό. Όχι που δεν τους εύχεστε, όχι που είστε σαφείς. Είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Καπέλα, συνδικαλιστή της ΔΕΗ, συμμετείχε ενεργά και συμμετέχει στο κίνημα Δεν Πληρώνω, ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στον ομό Τρικάλων. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί.